Μαρία, θέλω να μου πεις για σένα ποια είναι η πιο μεγάλη πρόκληση αυτό το διάστημα που είμαστε στο σπίτι. Έλα λοιπόν, Αντριανή, να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε μια ψυχοθεραπεύτρια. Έλα, πες τα μου όλα. Και να σου πω ότι τώρα που περίμενα να μιλήσουμε, συνειδητοποίησα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση, και ειδικά τις πρώτες μέρες, ήτανε, περάσαμε χωρίς να το καταλάβουμε όλοι, τα στάδια που περνάει κάποιος που αντιμετωπίζει πένθος. Που το πρώτο στάδιο είναι η άρνηση. Δεν μου συμβαίνει εμένα αυτό. Αποκλείεται να είναι έτσι τα πράγματα. Κάτι άλλο θα γίνει. Και μετά είναι, κάνουμε το παζάρι, το negotiating, ότι δεν θα είναι πολλές μέρες. Δηλαδή να φανταστείς ότι εγώ μετέφερα τα πρώτα μου ραντεβού. Λέω, ας τα βάλουμε 6 Απριλίου, με την ελπίδα ότι 6 Απριλίου θα είμαι αισιόδοξη. Οπότε αμέσως μετά από αυτά έρχεται η συνειδητοποίηση, η αποδοχή, η συνειδητοποίηση. Και η συνειδητοποίηση, η Ανδριανή, είναι ότι, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλέζοι, this sucks. Είναι μια κατάσταση, indeed. Ναι, η οποία δεν είναι, είναι δύσκολη, είναι περιοριστική. Δεν μπορεί να υπάρχει η αγωνία και ο φόβος του θανάτου εκεί έξω, είτε για μας, για τους αγαπημένους μας, για τους γείτονες. Μακάρι οι γείτονες να είναι στην Ιταλία και να μην μας επηρεάζει. Δεν γίνεται. Είναι η ανθρώπινη μας φύση αυτό. Και εγώ σκεφτόμουν τώρα και σήμερα, λέω, όλοι αυτοί που βλέπουμε που είναι σε ηγετικές θέσεις, όπως είναι στην κυβέρνηση, οι λοιμοξιολόγοι, στα νοσοκομεία. Άραγε, ένας λοιμοξιολόγος που σπούδαζε στο Χάρβαρντ, αν τον ρωτούσανε, θα ήθελε στην καριέρα του να περάσει τη μεγαλύτερη επιδημία του αιώνα και στη βάρδια του, όταν θα είναι αυτός επικεφαλής, να πεθαίνουν δεκάδες ή εκατοντάδες, θα το ήθελε? Ή μήπως θα ήθελε να μείνει με την ιστορία της ισπανικής γρίπης και να μην έχουν πεθάνει τόσος κόσμος? Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που το έχουν σπουδάσει, ποιος πρωθυπουργός θα ήθελε να τα έχει καταφέρει καλά σε μια τέτοια επιδημία και να ξεπεράσει μια τέτοια ύφεση μετά? Ναι, φαντάζομαι ότι κανείς δεν θέλει αυτή την πρόκληση, αυτό το challenge, να αποδείξει πόσο καλός είναι. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν ξανά πιάσα αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο του Βίκτορ Φράγκλ, του ιατρικού συστημικού ψυχοθεραπευτή, το νόημα της ζωής, και λέει ότι όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει τις καταστάσεις, αλλάζει τον εαυτό του απέναντι στις καταστάσεις. Και ότι εάν η ανθρώπινη ζωή έχει νόημα στη χαρά, τότε έχει νόημα και στον πόνο και στην απώλεια και στο φόβο, και έγκυται στον καθένα από εμάς να τη βρούμε. Η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν, που παύλα μετά μετατρέπεται και ευκαιρία, είναι για μένα να κάνω μια υπαρξιακή υπόσχεση στον εαυτό μου. Και να δηλαδή, πω, όταν όλο αυτό θα έχει τελειώσει, εγώ υπόσχομαι να. Από το κάθε δικό μου, να, το δικό σου και πάει λέγοντας. Παρατηρήσαμε, ας πούμε, ότι τώρα που έχει ξεκινήσει η ύφεση στην Κίνα, αυξηθεί κατά πολύ τα ποσοστά διαζυγίων, αιτήσεων διαζυγίων. Ναι, αυτό ισχύει. Το επιβεβαιώνω και εγώ δημοσιογραφικά. Μπράβο. Άρα, αυτό είναι ότι όταν ο άλλος έχει αντιμέτωπος με το θάνατο ή με την απειλή του θανάτου, λέει, εάν εγώ από αυτό επιβιώσω, τότε υπόσχομαι να. Υπόσχομαι να μιζώ μια ζωή με συμβιβασμούς. Υπόσχομαι να βελτιώσω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τη δουλειά μου. Υπόσχομαι να πάω εκείνο το ταξίδι. Υπόσχομαι να αλλάξω το γάμο μου. Υπόσχομαι να φύγω από το γάμο μου. Άρα υπόσχομαι να βγάλω από πάνω μου ό,τι βαρύδια κουβαλάω και που απλά τα ανέχομαι όλα τα προηγούμενα χρόνια ενδεχομένως. Να επιδιώξω ένα όνειρο που δεν το τόλμαγα ποτέ. Να επιδιώξω ένα σχέδιο που φοβόμουν ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή ποτέ. Δηλαδή, να πάψω να ζω με το συμβιβασμό. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Κανδεράκη. Μάλιστα. Άρα, για παράδειγμα, οι Κινέζοι που είναι και το case study μας εμάς, δεν χωρίζουν επειδή περάσανε πολύ χρόνο μαζί με στο σπίτι τους λόγω της καραντίνας. Όχι. Αλλά είχαν άλλα δομικά προβλήματα να λύσουν. Γιατί ένα ζευγάρι που είναι καλά και περνάει πολύ χρόνο μαζί λόγω καραντίνας, αναβιώνει τον ερωτά του. Καλά τα ωραία. Για πες τα αυτά. Επίσης θα ξέρεις ότι θα αυξηθούν και οι γεννήσεις μετά από 9 μήνες. Το Δεκέμβρη θα έχουμε baby boom στην Ελλάδα, να είμαστε καλά.
Έτσι, 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 έτσι. Οπότε δεν χωρίζουν αυτοί που είναι απλώς μαζί. Γιατί όταν είσαι τον Αύγουστο που είσαι 15-20 μέρες μαζί, γιατί μετά δεν αυξάνεται το ποσοστά διαζυγίων. Αν και κάποιες φορές συμβαίνει και αυτό, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό όπως συμβαίνει τώρα. Είναι αυτό το ότι η απειλή του θανάτου, ότι αν εγώ ζήσω, δεν πρόκειται να το ανεχτώ άλλο αυτό. Είναι η δεύτερη ευκαιρία, Ανδριανή, που τη ζουν πολλοί άνθρωποι μετά από ένα ατύχημα, μετά από ένα καρκίνο, μετά από μια ασθένεια. Και βλέπεις και αλλάζουν καριέρες και αλλάζουν ζωές. Και, ναι, αυτό το πράγμα. Δύο βασικά ερωτήματα έχουν γεννηθεί μέσα μου. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Εάν, για παράδειγμα, είμαι στο σπίτι μου και είμαι σε μία πολύ δυσκολεμένη σχέση, για τις οποίες δυσκολεμένες σχέσεις έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα με τον σύντροφο. Mm-hmm. Για να μην πάρω το ακραίο σενάριο, η κατάσταση να φεύγει από το μέσο όρο της κακής σχέσης και να πάμε σε βίες συμπεριφορές και ενδοοικογενειακή βία. Πώς μπορούμε λίγο να διαχειριστούμε, για παράδειγμα, μία σχέση όπου είναι στα πρόθυρα π.χ. διαζυγίου. Και η ερώτηση που σου κάνω είναι πραγματική. Διότι ήσουν ένας από τους ανθρώπους που μου πρότειναν οι άνθρωποι που είδαν το post που έκανα στο Facebook και μου λένε, θα θέλαμε να συζητήσετε με την κυρία Κανδεράκη και αυτό το θέμα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς που είμαστε στα πρόθυρα του διαζυγίου, είμαστε σε διάσταση, είχαμε σκοπό να χωρίσουμε, αλλά προκύπτει η καραντίνα και όλα αυτά τα προβλήματα και τα οικονομικής φύσεως και όλοι οι υπόλοιποι περιορισμοί και τώρα πρέπει να είμαστε ξανά μέσα στο σπίτι. Δώστε μας 5 tips πώς μπορούμε να επιβιώσουμε όλο αυτό το διάστημα μαζί σε ζευγάρι. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα παρομοιάζει σαν την ερώτηση του στυλ. Όταν αρχίσει η κατολίσθηση που είχαμε, ας πούμε, οι πλημμύρες στη Μάνδρα πριν από 2 χρόνια και κατεβαίνει το ποτάμι με τη λάσπη, τι κάνω τότε για να μην βραχώ? Εκείνη τη στιγμή δεν γίνεται να μην βραχώ. Εκείνη τη στιγμή κάνω crisis management, κάνω διαχείριση κρίσης, να σώσω τη ζωή μου, να μην πνιγώ είναι τότε ο στόχος. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να σώσω το γάμο μου σε αυτές τις συνθήκες. Μπορούμε απλώς να μην σφαχτούμε. Μπορούμε απλώς να μην βιοπαγήσουμε. Ωραία, να κάνουμε crisis management. Δεν είναι τώρα η ώρα να αρχίσουμε να κάνουμε καταλογισμό ευθυνών που μου πες πέρυσι και εσύ μου πες πρόπερσι και εσύ δεν έκανε αυτό και εγώ έκανα εκείνο. Όχι, δεν το κάνουμε τώρα αυτό. Τώρα προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του άλλου και προσπαθούμε να κάνουμε τη μετάφραση. Δηλαδή, θα πει ο άλλος, πάλι θα βγεις. Πού να πας καλέ, τώρα δεν μπορείς. Ναι ρε παιδάκι μου. Παλιά. Θέλει 3 SMS, τη μία να βγάλει το σκύλο, την άλλη σούπερ μάρκετ, την άλλη να πάει φαρμακείο, την άλλη πετάξει το φύγιο. Ή οτιδήποτε. Πάλι θα φας. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ωραία. Α. Αυτό υπόθηκε. Και λέμε εμείς, εάν αυτός ο άνθρωπος που είπε αυτό, που συνήθως έρχεται και με ένα ύφος φωνής, που δεν είναι ότι πιο τρυφερό. Εάν είχε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και 20 χρόνια νευρογλωσσικό προγραμματισμό και σεμινάρια κοινωνία, τι θα έλεγε από πίσω? Δηλαδή, ποια είναι η πρόθεση, ποια είναι η θετική πρόθεση από πίσω? Έχει μια θετική πρόθεση όσο ατζούμπαλ και να είναι η συμπεριφορά. Στο πάλι θα βγεις μπορεί να είναι, ξέρεις, κάτσε και λίγο παρέα μου, όλο μπαίνεις, βγαίνεις και εμείς δεν έχουμε συναντηθεί. Στο πάλι θα φας μπορεί να είναι, μα ξέρεις, έχει ζάχαρο. Δεν γίνεται ενώ τώρα δεν μπορούμε να πάμε στο γιατρό να φας και να σου ανέβει το ζάχαρο. Άρα, επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να το διαχειριστεί και να πει τη θετική πρόθεση, καλούμαστε εμείς να κάνουμε τη μετάφραση. Και λέμε, αυτό είπε, ναι, αλλά τι εννοούσε ουσιαστικά. Και να εστιαστούμε στο πιο βαθύ. Να ψάξουμε να βρούμε δηλαδή πίσω από το φαινομενικά ψευδή και κοινωνικό εαυτό το φαίνεστε, το βαθύ πυρήνα της ομορφιάς που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αυτό είδαμε προφανώς και τον ερωτευτήκαμε και τον παντρευτήκαμε κάποτε. Καλή πρόθεση λοιπόν, ακόμα και αν η κατάσταση μεταξύ του ζευγαριού είναι οριακή. Ναι. Επίσης, Μαρία, πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι σε τέτοιες ακραίες συνθήκες οι άνθρωποι παίρνουν πολύ σημαντικές αποφάσεις και αν δεν μπορούν να αλλάξουν τις συνθήκες, αλλάζουν αυτοί το πώς λειτουργούν απέναντί τους. Επίσης, εγώ θυμάμαι από τη ζωή που έχω ζήσει μέχρι τώρα ότι οι άνθρωποι ξεχνάνε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή, θα περάσει το ζόρι, θα πούμε τις μεγάλες ιδέες και όνειρα και υποσχέσεις θα τις δώσουμε και μετά μόλις επανέλθουμε στην κανονικότητα θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το παλιό γνώριμο που ξέραμε. Γιατί πόσο πιθανό είναι να συμβεί αυτό?
Μεγάλο, πολύ πιθανόν, γιατί είναι και από το σώμα μας, είτε και από την ψυχή μας και από την οικογένειά μας, έχουμε σαν όντα την τάση στην ομοιόσταση. Δηλαδή, να μένουμε στο όμοιο, γιατί αυτό είναι το γνώριμο. Γιατί αυτό ξέρω να το διαχειριστώ. Γιατί αυτό ξέρω τα πατήματά μου. Πρέπει μετά να μάθω μια καινούργια περπατησιά. Το να φύγω από ένα γάμο σημαίνει να είμαι μόνος μου. Και αν δεν είμαι καλά μόνος μου, είναι πολύ καλύτερο η θετική πρόθεση του ασυνείδητού μου που δεν με αφήνει να φύγω, είναι καλύτερα να ασχολούμαι με ένα δυσκολεμένο γάμο παρά τη μοναξιά μου. Από αυτά τα δύο, προτιμώ το δυσκολεμένο γάμο. Και πρόσεξε, ακόμα και όταν θα φύγω από το δυσκολεμένο γάμο, η σχέση, η αραβόνα ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολλοί που μένουν με αιμονή σε αυτό που μου έκανε, που μου είπε, που... Γιατί είναι καλύτερο να ασχολούμαι με μία ανάμνηση μιας σχέσης από το τίποτα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι μας. Ναι. Εσύ ανασύρεις δυνάμεις αυτή την περίοδο ή το αφήνεις και πάει με τη ροή του? Έχεις επιδιώξει, ας πούμε, από τον εαυτό σου, του έχεις βάλει task, να δουλέψω αυτό, να κάνω εκείνο, να γίνω καλύτερος εδώ, να δω τον εαυτό μου? Εγώ αυτή την περίοδο, μετά από τις πρώτες μέρες που ξαναλέω που και εγώ είχα το σοκ και την άρνηση, προσπαθώ να εφαρμόσω τα θεραπευτικά εργαλεία που κατά καιρούς λέμε και στην ψυχοθεραπεία και στο NLP, γιατί επειδή είναι μαραθώνιος αυτό, δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο να κλειστούμε μέσα, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε αυτόν τον εχθρό, αυτόν τον αντίπαλο. Έτσι όπως ένας προπονητής όταν είναι να πάει να έρθει αντιμέτωπος με το γύρο που ακυρώθηκε, μελετάει τον αντίπαλο για να είναι καλά προετοιμασμένος, το ίδιο και εμείς λοιπόν τώρα. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω, εκτός από το ότι δουλεύω μελλοντικά project, αφού δεν μπορώ να βγω από την καραντίνα, φέρνω το μέλλον στο τώρα. Και δουλεύω αυτά που δουλεύα τον Αύγουστο. Επίσης, καλοδέχομαι τα συναισθήματά μου και έχω μια πολύ ωραίο σημειωματαράκι. Και όταν έρχονται αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να έρχονται σαν κύματα, μπορεί να είναι λίγο θλίψη, μπορεί να είναι αγωνία, μπορεί να είναι, τα γράφω. Γιατί όταν τα γράφω, φεύγουν από εδώ. Σαν να τα επιτρέπω. Δηλαδή γίνομαι αγωγός αυτού νου και τα καταθέτω. Στη συνέχεια, κρατάω ένα σταθερό πρόγραμμα κάθε μέρα. Δηλαδή ξυπνάω κάθε μέρα την ίδια ώρα που θα ξύπναγα και πριν. Σηκώνομαι, πλύνομαι, ντύνομαι. Φοράω ρούχα και παπούτσια. Δεν είσαι με πιτζάμα και παντόφλα όλη μέρα? Όχι, καθόλου. Οπότε αλλάζει κατευθείαν. Έχω συγκεκριμένο χώρο στο γραφείο μου που αν κάποιος δεν μπορεί να έχει το γραφείο, έπιπλο γραφείο εννοώ, σε μια άκρη της τραπεζαρίας μου, μπορεί να κάνει μέρος της τραπεζαρίας του επαγγελματικό χώρο και να πει εδώ θα κάτσω να δουλέψω, στον καναπέ θα κάτσω να δω Facebook. Περιορίζω μετά από τις πρώτες μέρες, ξαναλέω, την τηλεόραση και την ενημέρωση σε μία φορά τη μέρα. Να ξέρεις τα βασικά. Ναι, γιατί αυτό που κάναμε τις πρώτες μέρες, τουλάχιστον εγώ που ήμουν όλη μέρα στην τηλεόραση, σε χαλάει, με χαλάει απίστευτα. Προσπαθώ να βγαίνω κάθε μέρα στη φύση περπάτημα και βγαίνω και νωρίς το πρωί. Μένω κοντά στα ενετικά τείχη, οπότε είμαι πολύ κοντά στη φύση και έχει ησυχία, έχει μοναξιά. Γιατί πρέπει να ξέρεις, η επαφή με τη φύση, Ανδριανή, είναι ένας παράγοντας που μειώνει το επίπεδο κορτιζόλης που όλοι έχουμε πολύ αυξημένα τώρα. Το στρες που νιώθουμε. Αρκεί να προσέχουμε πολύ, να είμαστε μόνοι μας, ή σε απόσταση 1,5 μέτρου με τον δεύτερο που μας ακολουθεί. Εγώ είμαι μόνη μου, είναι 7,5 ώρα το πρωί, είμαι εντελώς μόνη μου. Είσαι ασφαλής. Και επίσης, εκτός από όλο αυτό, οργανώνω με ραντεβού βιντεοκλήσεις, είτε με φίλους είτε με συναδέλφους. Να πριν μιλήσουμε τώρα απόψε, ήμουνα σε μία αλληλοεποπτεία 4 ψυχοθεραπευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου ερχόμαστε να στηρίξω ένα τον άλλο. Τώρα με τους ειδικούς, αλλά και όλη τη διάρκεια της ημέρας και με τους φίλους σου, οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις απαραίτητα ψυχολογίας. Ανδριανή, απλά να τους δεις, να τους μιλήσεις. Ακριβώς, γιατί όπως λέω εγώ και στις ομάδες μου, το αίσθημα του ανήκειν παράγει οξυτοκίνη στον οργανισμό, που πάλι και αυτό ρίχνει την κορτιζόλη. Και επίσης να θυμάσαι ότι εμείς οι ψυχοθεραπευτές που καμιά φορά κάνουμε έτσι ομάδες, ξέρω εγώ, ομάδες απεξάρτησης από το αλκοόλ, ομάδες ανθρώπων που ξεπερνάνε τον καρκίνο, ομάδες απεξάρτησης από αυτό, ομάδες γονέων που έχουν θάψει παιδί.
Αυτές οι ομάδες, ξέρεις ποιο είναι το κύριο τους χαρακτηριστικό, ότι τα μέλη νιώθουν ότι μεταξύ τους περνάνε την ίδια κατάσταση, άρα με καταλαβαίνει. Ναι, Τώρα, ναι. φίλο και πάρουμε, μα στη Νέα Υόρκη που μιλούσα το απόγευμα με ένα φίλο, μα στην Αθήνα, με καταλαβαίνει, το ίδιο περνάει κι αυτός. Μαρία, αμέσως ναι, νιώθω, ολοκλήρωσα. Αμέσως νιώθω ότι δεν είμαι εγώ η τρελή της παρέας, γιατί έχω μια ανασφάλεια, συν τη χαρά του να μοιραστώ με έναν αγαπημένο άνθρωπο τη φάτσα του, τη μούρη του. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή έτσι την αγκαλιά, αλλά μπορώ ναι. τη φωνή, τη μάτια του. Μας βοηθάει η τεχνολογία σε αυτό. Ξέρεις, όμως υπάρχουν και άνθρωποι και έχω μιλήσει και αρκετοί δικοί μου φίλοι, δηλαδή νέα παιδιά, πολύ δραστήριοι που τώρα έχουν εγκλωβιστεί στο σπίτι αναγκαστικά, που για αυτούς είναι εγκλωβισμός. Για κάποιους από εμάς μπορεί να είναι είναι μια άλλη φάση, θα το βρούμε. Ζορίζονται πάρα πολύ. Ναι. Εγκλωβισμός. Και ζορίζονται πολύ και δεν έχουν όρεξη για τίποτα. Ούτε να βάλουν πρόγραμμα, ούτε να μπουν σε μια άλλη διαδικασία λίγο πιο τακτική. Έχω και για... Κοίταξε να δεις, ξαναλέω. Αυτή την περίοδο που ματαιώνονται όλα και που υπάρχει και το αβέβαιο του δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, το να πάω να φτιάξω τις ντουλάπες μου ή τα συρτάρια μου, για κάποιους ανθρώπους και για μένα προσωπικά, είναι μάταιο, είναι ανούσιο, είναι λίγο για να με παρακινήσει. Ωραία. Εμένα το ένα μελλοντικό project μου δίνει κίνητρο. Για άλλους όμως που συζητούσα και εγώ με τις ομάδες μου που τα κάνουμε πλέον μέσω Zoom, είναι η βοήθεια σε άλλους. Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, εκπαιδευτικοί που τώρα είναι στο σπίτι και κάνουν δωρεάν, ιδιαίτερα μέσα από το Skype. Είναι κυρίες οι οποίες μαγειρεύουν και πάνε σε οικογένειες που δεν έχουν να φάνε. Είναι κάποιοι οι οποίοι ράβουν μάσκες για να δώσουν. Ναι. Είναι γνωστούς σε νοσοκομεία. Είναι, ρε παιδάκι μου, κάνω δύο κέικ και τα μοιράζω στην πολυκατοικία. Κάπου, βοηθάω εθελοντικά μέσα από το διαδίκτυο αυτοί είναι οι άνθρωποι. Μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά μέσα από το διαδίκτυο. Η περιφέρεια Κρήτης και όλες οι περιφέρειες έχουν βγάλει ανακοίνωση για εθελοντισμό. Ναι. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι γιατρός για να πας εθελοντής. Μπορεί να είσαι και διοικητικός. Μπορεί να είσαι στα τηλέφωνα να κάνεις την ιχνηλάτηση από πιθανά κρούσματα. Mm-hmm. Αυτός που θέλει, ο δάσκαλός μου, ο κύριος Καραγιάννης, λέει ότι η μιζέρια δεν είναι ποσοτικό νούμερο. Άρα. Είναι επιλογή. Άρα, αυτός ο οποίος θέλει να έχει την επιλογή να μιζεριάζει, τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία. Όπως λέω σε φίλοι μου, επειδή είναι έγκυος, έχεις πολύ καλή ευκαιρία τώρα για να παχύνεις. Οι υπόλοιποι που είμαστε στην καραντίνα. Τώρα ούτε λοιπόν, είναι η ευκαιρία για κάποιον να μιζεριάζει. Όμως και παρά τις συνθήκες, πάλι είναι, μπορούμε να τη βρούμε μέσα από τα δύσκολα, σαν να κάνουμε ρεπετάκι μου έτσι άκριστα φύκια για να βρούμε τη θάλασσα να βουτήξουμε έτσι, και να δροσιστούμε. Και ο στόχος δεν είναι να πούμε ότι «Α, τι ωραία που θα περάσω». Ο στόχος είναι να κρατήσουμε σε μία ζωντάνια το πνεύμα, την ψυχή. Μπορεί να είναι μαυρισμένη η ψυχή μας και να κάνει σκοτεινές σκέψεις στο μυαλό μας, αλλά τουλάχιστον να το έχουμε λίγο ενεργοποιημένο. Ανδριανή, δεν ξέρω αν θυμάσαι το 2009 τον Ιανουάριο το Hudson River που μετά έγινε ταινία με το Σάλι, εκείνο το περιστατικό. Αυτόν τον πιλότο τον είχαν, του είχαν πάρει μετά συνέντευξη συνάδελφοι δικοί σου και του λέγανε «Μα καλά, εκείνη τη στιγμή που έχεις 90 τόσα δευτερόλεπτα να προσγειώσεις το αεροπλάνο και βλέπεις ότι δεν φτάνεις». Η σκέψη δεν φοβήθηκες, γιατί ήταν ο στόχος τότε να μην πέσει πάνω από το Μανχάταν ναι. το αεροπλάνο. Να πέσει στον ποταμό. Να πέσει στον ποταμό, να πεθάνει μόνο 155.000. Ναι. Και είπε «Δεν φοβήθηκες, δεν ένιωσες φόβο». Λιφοβήθηκα όσο ποτέ στη ζωή μου. Αλλά όντας πιλότος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στο παρελθόν, ήξερα το φόβο μου να τον κάνω φίλο. Εξάλλου λέει, το κουράγιο δεν έρχεται από το να νικήσεις το φόβο. Το κουράγιο έρχεται από το πώς θα βοηθήσεις τους άλλους. Εγώ εκείνη τη στιγμή, ποιο ήταν ο φόβος μου και πιο μεγάλο ήταν η επιθυμία μου να σώσω 155 ανθρώπους. Άρα, σε αυτή την περίοδο που όλοι ζοριζόμαστε και που όταν ζοριζόμαστε αναγκαστικά, βιολογικά είμαστε φτιαγμένοι έτσι, γιατί we have to survive, πρέπει να επιβιώσουμε, γινόμαστε εγωιστές. Και δεν μας νοιάζει τίποτα. Από τον εγωισμό, το βιολογικό, το γονιδιακό εγωισμό, μας βγάζει μόνο
το να ανοίξουμε και να κοιτάξουμε τους άλλους. Και ελάτε να σκεφτείτε τώρα, όλοι αυτοί που είναι γιατροί, που είναι νοσηλευτές, οι λοιμοξιολόγοι που είναι σε επιτροπές και έχω γνωστό που κοιμούνται 3 ώρες το 24ωρο εδώ και εβδομάδες, οι στρατιώτες που είναι στον Εύρο, όλοι αυτοί έχουν την πολυτέλεια να μιζεριάσουν και να παραιτηθούν? Όχι. Η ευθύνη τους είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό. Οπότε να αναλάβουμε κι εμείς μια ευθύνη, και ας μην είναι του εαυτού μας, γιατί μπορεί να μην θέλουμε τώρα να ανακατευτούμε με τον εαυτό μας, ας είναι κάποιο άλλο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ανδριανή, για την ευκαιρία που μου έδωσες. Να είσαι καλά. Και ξέρεις, χαίρομαι να μιλώ μαζί σου, γιατί είναι το διαφορετικό είδος της δημοσιογραφίας που εστιάζεται στο όμορφο. Και ο δικός μου δάσκαλος έλεγε ότι ο μοναδικός τρόπος να νικήσει κανείς το σκοτάδι είναι να ανάψει ένα κερί. Και εσύ το κάνεις αυτό και να ξέρεις, το εκτιμώ και εγώ και το εκτιμά και πολλοί κόσμος. Μαζί το κάνουμε. Μαρία, σε ευχαριστώ. Σε φιλώ. Φιλιά, και εγώ σε φιλώ. Καλό βράδυ.